Θέλω, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Η πτώση ενό ανθρώπου, ενό επιστήμονα, μπορεί να ξανασηκωθεί στα πόδια του άνθρωπο και το εύχομαι για οποιονδήποτε άνθρωπο. Ακόμα και για έναν κακοποιητή, όπω στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κ. Λίτρα. Εύχομαι πραγματικά να μεταμιληθεί, να ζητήσει συγγνώμη. Θα τιμωρηθεί, είναι προφανέ, δεν ξέρω τώρα. Είναι μια διαδικασία δύσκολη πια που έχει ξεκινήσει για αυτόν. Και βλέπουμε τώρα την πτώση. Ενό επιστήμονου, ενό ανθρώπου κρατεού που έβγαινε στα κανάλια και αναλάμβανε ισχυρέ και δυνατέ περιπτώσει. Κοιτάξτε πώ τα φέρνει τώρα η ζωή. Εκεί που βγαίνει στα κανάλια, χρησιμοποιεί και εσύ τι εκπομπέ, του δημοσιογράφου, λε γνωρίζοντα ένα παιχνίδι. Δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι. Ο δημοσιογράφο κάνει τη δουλειά του. Και επειδή υπάρχουν πολλέ ανταγωνιστικέ εκπομπέ, η κάθε εκπομπή προσπαθεί να εξασφαλίσει τα καλύτερα και του καλύτερου. Για την ίδια, το αποκλειστικό ρεπορτάζ δεν στοχοποιεί, θεωρώ, από ό,τι γνωρίζω, καμία εκπομπή παιδιά. Από την άλλη, να πούμε ειλικρινά, πού οι εκπομπές έβαλαν εναντίον των τριών παιδιών του κυρίου Λίτρα και λέει «Δεν προστατεύετε τα παιδιά μου». Δεν θα πω το επιχείρημα το απλό, ότι προφανώς, αν δεν γινόταν η πράξη, αυτή η ακραία πράξη, το ξύλο που έδωσε στη γυναίκα του, ε, δεν θα το παίζανε οι εκπομπέ, άρα δεν θα το μαθαίνανε τα παιδιά. Ο δημοσιογράφο αυτή τη στιγμή που ξέρει το παιχνίδι, ο κύριο Λίτρα και το ξέρει, πώ μπορεί πραγματικά ο Μιλών, που έχει τεράστια ευαισθησία σε ό,τι αφορά τα παιδιά και την έκθεσή του, πώ μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά και όχι τα δύο μεγάλα, κυρίω το ανήλικο τέχνο, που την έχω γνωρίσει, αυτόν τον άγγελο του κυρίου Λίτρα. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή, να μην παίξουμε το ρεπορτάζ μόνο αυτό. Και αντε αυτή η εκπομπή αποφασίζει να μην το παίξει το ρεπορτάζ. Όλε οι άλλε δεν θα το παίξουν. Τα δελτία ειδήσεων δεν θα το παίξουν την είδηση. Άρα η έκθεση υπάρχει. Τα παιδιά που τα αφήνουμε απ' έξω προφανώ και έτσι πρέπει να κάνουμε. Κάποια στιγμή, σε όποιο προστατευμένο περιβάλλον και αν λειτουργούν, θα μάθουν τι έχει γίνει με τον παπά του και τη μαμά του. Άρα λοιπόν, μπορεί να ακούγεται απλοϊκό το επιχείρημα, αλλά δεν φταίει ο δημοσιογράφο, δεν φταίει η τηλεόραση για το αν τα παιδιά πιέζονται αυτή τη στιγμή. Είναι η αμαρτία των γονέων που παιδεύουν τα τέκνα αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η αλήθεια. Από την άλλη να σας πω κάτι ανθρώπινα. Ναι, βλέπουμε την πτώση ενός ανθρώπου. Να μην συμβεί σε κανέναν. Σε ανθρώπινο επίπεδο το λυπάμαι. Το λυπάμαι σε ανθρώπινο επίπεδο. Βλέπουμε έναν άνθρωπο κρατεό, ο οποίος τώρα καταραίει πραγματικά και ψυχολογικά και σωματικά, αλλά ποιο του φτεξε. Και όποια κι αν είναι, επειδή διαραίεται από χθε και το έχω πει δύο-τρει μέρε, έχω βγει και έχω πει πολλά πράγματα, επειδή και εγώ ήξερα, τι κινείται όχι σε επίπεδο στο πλαίσιο τη δημοσιογραφία, αυτό που μπορούμε να πούμε όλοι μα, αλλά στο πλαίσιο τη παραφιλολογία, τι μπορεί να οδήγησε τον άνθρωπο αυτό από το να σκώσει χέρι βία τόσο πολύ έντονα στη γυναίκα του. Και το ξαναλέω, ό,τι μήνυμα και να είδε, γιατί από χθε υπάρχει ένα μήνυμα που από στόμα σε στόμα κυκλοφορεί, ότι μπορεί να είδε ο κύριο Λίτρα. Ό,τι μήνυμα και να είδε, ό,τι καυγά και να έγινε, δικαιολογεί μια τέτοια βία, απαβίαιη, συγγνώμη, απαράδεκτη συμπεριφορά. Ο σοφό εχθέ είπε ότι την χτύπησε λέει, του, τουλάχιστον 30 φορέ. 30 φορές. Ούτε μποξέρ που να πάρει τη χρυσή ζώνη δεν θα χτύπαγε με 30 χτυπήματα, θα κατάφερνε 30 χτυπήματα στον αντίπαλό του. Και εδώ δεν μιλάμε για αντίπαλο. Μιλάμε για μια γυναίκα που χθε μόλι τη έστειλε ένα μήνυμα σε υπαρογαπώ και δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρί εσένα. Εντάξει, είπε ο άνθρωπο ότι έχει ψυχολογικά θέματα ή κάποια άλλα θέματα τέλο πάντων. βοήθεια, Υποτίθεται ξεκίνησε τη βοήθεια. Δεν θα το ελέγξει κανένα ποτέ αυτό που το ξέρουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι θλιβερή πτώση ενό ανθρώπου. Δεν πρέπει να χαιρόμαστε ω κοινωνία. Προφανώ και δεν πρέπει να χαιρόμαστε όταν ένα άνθρωπο σηκώνει χέρι σε έναν άλλον άνθρωπο. Αλλά μην χαιρόμαστε και με την πτώση. Δεν θα λυπηθώ, γιατί εκείνο φταίει. Αλλά βλέπουμε τώρα την πτώση ενό ισχυρού ανθρώπου. Τα ήθελε και τα έπαθε. Δεν ξέρω τι να σα πω. Προφανώ. Αλλά βλέπουμε τώρα εδώ κάτι το οποίο εξελίσσεται στα μάτια μα μπροστά, σαν ένα σενάριο κινηματογραφική ταινία. Δηλαδή, εγώ το βλέπω πραγματικά και δεν το πιστεύω όλο αυτό. Δηλαδή, ένα ζευγάρι ευτυχισμένο και ξαφνικά ένα άντρα σαπίζει στο ξύλο τη γυναίκα του, κυριολεκτικά τη σαπίζει στο ξύλο, έτρωγε τα αίματά τη, κατάπινε τα αίματά τη, τούφε, σπασμένε μύδε, σπασμένα χέρια, απίστευτο ξύλο, απίστευτα πράγματα. Προσπαθούν να το καλύψουν, να το καλύψει ο ίδιο. Πάνε στο νοσοκομείο, εκείνη κάνει νεύμα έρχεται ο αστυνομικό και γίνονται όσα γίνονται. Και βλέπετε τώρα, μηνύθηκαν πάλι χθε, τη μήνυσε ο κύριο Λίτρα, τη μήνυσε για συγκοφαντική δυσφήμιση την σοφία τη σύζυγό του. Πήγε με το σοφό στο αστυνομικό τμήμα και αφέθηκε ελεύθερη γιατί είναι πλημμυματικού χαρακτήρα, βέβαια. Παράδεκτο, θα μπορούσε να έχει Τώρα δηλαδή, ξαφνικά, εγώ, να, δεχτώ κάτι. Απόστολε πραγματικά, τώρα δεν με βλέπει, πα στην Ευελπίδων. Να δεχθώ ότι η γυναίκα από το φόβο τη είναι μια γυναίκα που έφαγε άγριο ξύλο, Απόστολε. Άγριο ξύλο. Ακόμα και η αιτία ή η αφορμή να σου έδινε το δικαίωμα να τσαντιστεί. Πρόσεξε τι λέω, ξέρω τι λέω. Ακόμα και η αφορμή του ξύλου, τη τσαντίλα, όχι του ξύλου, να σου έδινε το δικαίωμα να τσαντιστεί. Όλοι οι άνθρωποι τσαντιζόμαστε. Δεν δίνει κανένα το δικαίωμα, όσο ακραίο και να είναι. Ό,τι και να είδε αυτό το περιβόητο μήνυμα. Να φερθεί με τον τρόπο που φέρθηκε. Και λέω τώρα εγώ. Πες ότι από το φόβο της, από την υπερβολή της, λάθος, σου έκανε, τώρα μην, ε, σου έκανε αυτό που έκανε. Δηλαδή είπε ψέματα εχθές ότι τα μηνύματα σου ήταν απειλητικά. Πας εσύ που την έχεις δίρει ακραία και της κάνεις τώρα μήνυση. Αλήθεια όμως, για συκοφαντική δυσφήμιση. Εδώ τώρα ο άνθρωπος που έχει λερωμένη τη φωλιά του, κάθεται σε μια αγωνία, ζητάει συγγνώμη από τη γυναίκα του, από τα παιδιά του και μετά από τους συνεργάτες του και την κοινωνία. Και μετά βλέπει ποιο θα πόσο το διαχειριστεί. Δηλαδή τώρα είναι απόστολο έτσι όπω τα έκανε η φάση τη άμυνα. Δεν είναι η φάση τη επίθεση. Ακόμα κι αν ο άλλο αντεπιτίθεται, ο άλλο ποιο είναι. Αυτό που έδιρε ακραία, τη σκότωσε στο ξύλο κυριολεκτικά, τη άφησε. Το ξέρει. Λοιπόν.